δεν ήταν πολύ γνωστό, αλλά πλέον νομίζω ότι κερδίζει πάρα πολύ κόσμο. Να σας υποδεχτούμε καταρχήν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νατάσα. Ωραία, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που πραγματικά αγαπώ και έτσι νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που ήρθε στο δρόμο μου και μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Έχεις δίκιο, είναι καλά να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο τι σημαίνει γιόγκα, γιατί μπορεί ορισμένοι από εμάς να νομίζουμε ότι γιόγκα είναι μόνο να κάνουμε κάποιες ασκήσεις γυμναστικής. Ας ζούμε λοιπόν. Η γιόγκα μπορούμε να την περιγράψουμε σαν μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπουμε τον άνθρωπο σαν ένα ολοκληρωμένο σύνολο και όχι μόνο σαν συμπτώματα ή σαν παθήσεις, σαν ασθένειες. Δεν τον βλέπουμε μόνο σαν ένα σώμα που πρέπει να κινηθεί, αλλά τον βλέπουμε σαν μια ολόκληρη, πλήρη οντότητα. Και έτσι η λέξη γιόγκα προέρχεται από η ρίζα της λέξης προέρχεται από το ρήμα συνδέω. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι θέλουμε να συνδέσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι συνδέουμε το σώμα μας με το νου μας, με την αναπνοή μας, με το πνεύμα μας. Ή μπορούμε να πούμε ότι συνδέουμε το μέσα με το έξω, συνδέουμε τον εαυτό μας με το περιβάλλον. Άρα ο στόχος της γιόγκα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι να υπάρχει αρμονία του ανθρώπου με τον εαυτό του και το περιβάλλον γύρω του. Και απλώς για να μην φανταζόμαστε ότι η γιόγκα είναι κάτι το ινδικό και το περίεργο και το εξωτικό, ο Πλάτωνας όταν μιλάει για την υγεία λέει ότι είναι η κατάσταση της πλήρους αρμονίας με το σύμπαν. Και είναι αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως για το τι είναι, τι μπορεί να σημαίνει η γιόγκα. Οπότε αυτή είναι η γιόγκα. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει για να ασχοληθεί κάποιος με τη γιόγκα όχι μόνο να μείνει στο σώμα και στη δυσκολία που τώρα βλέπουμε και στα πλάνα μας κάποιες ασκήσεις που μπορεί να κρύβουν κάποιες ορισμένες ασκήσεις, αλλά πρέπει να πάει και ένα βήμα παρακάτω και να βρει και τον εαυτό του. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό πώς γίνεται, πώς το επιτέλουμε, γιατί μίλησαμε πριν αν είναι μόνο γυμναστική η γιόγκα. Ένα πλήρες μάθημα γιόγκα για μένα περιλαμβάνει κάποια στοιχεία. Το ένα είναι η αναπνοή, έτσι, να δίνουμε έμφαση στην αναπνοή μας. Ένα άλλο είναι η κίνηση. Βλέπουμε εδώ κάποιες κινήσεις με πανιά, αυτή είναι η aerial yoga. Είναι η βαθιά χαλάρωση. Όπως και επίσης ένα ολοκληρωμένο μάθημα καλό θα ήταν να εμπεριέχει και ένα μικρό κομμάτι πρακτικής διαλογισμού, συγκέντρωσης, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Πότε κανείς, σε πόσες συνεδρίες μπορεί να πει ότι ξεκινάει και συμμετέχει πραγματικά στο μάθημα? Από την πρώτη συνεδρία θα νιώσει την ευεξία αυτή που περιγράφουμε ή χρειάζεται έτσι λίγος χρόνος? Είναι άνθρωποι που έρχονται μία φορά και μου λένε δεν το ήξερα ότι μπορώ να χαλαρώσω τόσο βαθιά ή μπορεί να μου πούνε πρώτη φορά κατάλαβα ποια είμαι ή ποιος είμαι. Και είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους παίρνει χρόνο. Σίγουρα για να προσκομίσεις τα ωφέλη της γιόγκα πρέπει να επιμείνεις. Δεν αρκεί να πούμε ότι πάω και κάνω 3 μαθήματα γιόγκα και κατάλαβα τι είναι αυτό. Εγώ προτείνω στους ανθρώπους που έρχονται να το δοκιμάσουν. Δηλαδή να πούν θα το κάνω συνειδητά για 1, 2, 3 μήνες και μετά να δω αν μου ταιριάζει ή όχι. Οπότε εσείς άλλωστε είσαστε και εκπαιδεύτρια. Βλέπετε τον κόσμο πώς προσεγγίζει αυτό το είδος γυμναστικής. Και ξέρετε και από την αρχή ότι πολλοί μπορεί να ακούνε γιόγκα και να σκέφτονται αυτή τη δυσκολία που βλέπουμε τώρα λίγο και στα πλάνα. Είπαμε ότι παρακολουθούμε aerial yoga. Φαίνεται λίγο δύσκολο στην αρχή. Δεν ξέρω, είναι εύκολο τελικά για κάποιον να κάνει όλες αυτές τις ασκήσεις? Είναι σημαντικό να μην μπερδευτούμε λιγάκι. Αυτές είναι κάποιες προχωρημένες ασκήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν είναι ασκήσεις που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μας. Η γιόγκα στην πραγματικότητα είναι μια άσκηση για όλους τους ανθρώπους. Άρα, αν έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σωματικά θέματα ή ψυχικά θέματα και έρθει να ζητήσει υποστήριξη μέσα από τη γιόγκα, δεν θα τον βάλουμε να ανέβει σε μια κούνια και να κρεμιέται ανάποδα στην αρχή. Θα του δώσουμε κάποιες άλλες τεχνικές, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθεί με τον εαυτό του. Η γιόγκα είναι άσκηση που μπορεί να την κάνει και ένας ανάπηρος ακόμη. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν κάποιες ασκήσεις και στο κρεβάτι. Δηλαδή, να μην φανταζόμαστε, γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση, ότι η γιόγκα είναι μόνο ακροβατικές κινήσεις και περίεργες, πολυπλοκές θέσεις, να βάλω το πόδι μου πίσω από το κεφάλι μου. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι πολύ απλές θέσεις που να προσφέρουν πάρα πολύ μεγάλα ευεργετήματα στο σώμα, στο νου, αλλά και στην ψυχή μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε, ότι όλοι αξίζει να δοκιμάσουν αυτό το είδος άσκησης.
Τώρα για να έρθουμε και σε ένα ακόμη θέμα, εσείς διοργανώνετε στην Ζάκυνθο και ένα σεμινάριο Tai Chi. Mm-hmm. Έτσι είναι. Επειδή και το Tai Chi είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο με μια σειρά από κινήσεις οι οποίες είναι ήρεμες, αργές και θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε μάλιστα σαν διαλογισμό σε κίνηση το Tai Chi. Αυτή η κίνηση λοιπόν βοηθά στο να βελτιώσουμε την ισορροπία, την ελαστικότητα, να ενισχύσουμε τη σωστή στάση του σώματος, να απελευθερωθούμε το άγχος. Έχει παρόμοια ωφέλη με αυτά της γιόγκα. Έχουμε προσκαλέσει έναν δάσκαλο ο οποίος δεν ζει εδώ. Έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νησί και είπαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να κάνουμε ένα 6 συναντήσεις. Θα γίνουν 6-2 ώρες συναντήσεις Tai Chi. Αυτές απευθύνονται, να φανταστώ, σε λίγο πιο προχωρημένους ή και αυτές είναι ανοιχτές προς όλους? Όχι, παρέχονται σε όλους. Οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει ανεξαρτήτως επίπεδου, δηλαδή αν έχει γνώση ήδη ή όχι του Tai Chi. Και παρέχεται εξατομικευμένη καθοδήγηση στον κάθε ασκούμενο που θα... Και τώρα να σας ρωτήσω και να ολοκληρώσουμε κάπως έτσι ευχάριστα, κυρία Πική, την συζήτησή μας. Σε λίγες μέρες είναι και η Παγκόσμια ημέρα γιόγκα. Τι ετοιμάζετε? Πολύ σωστά. 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια μέρα γιόγκα. Έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε όλες οι πιστοποιημένες δασκάλες γιόγκα, ας πούμε, στο νησί, να διοργανώσουμε μια εκδήλωση όπου να είναι ανοιχτή στο κοινό και να μπορέσει ο καθένας να έρθει και να έχει πλέον μια εμπειρία της γιόγκα. Γιατί είναι άλλο να μιλάμε και άλλο να το βιώνουμε ο καθένας στο σώμα του. Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ. 21 Ιουνίου να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα γιόγκα, οπότε για όποιον θέλει να προσπαθήσει και ίσως και μέσω διαδικτύου να ψάξει πού μπορεί να γίνεται μια παρόμοια εκδήλωση, έτσι για να μπει σε αυτή τη φιλοσοφία της γιόγκα που σίγουρα θα τον κερδίσει. Οι πιο πολλές εκδηλώσεις, απλώς να αναφέρω ότι θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουνίου και στην Αθήνα, από ό,τι έχω δει, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, επειδή είναι Σαββατοκύριακο και είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να συμμετέχει. Οπότε και εμείς εστιάζουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία και πραγματικά έτσι καλές ασκήσεις.